Η μοναδική ταινία που έκανε η Κατίνα Παξινού, να αναφερθώ σε μια περίπτωση μιας μεγάλης Ελληνίδας ηθοποιού, που δεν έχει κάνει και πολλές ταινίες, αλλά στην Ελλάδα η μία ήταν το νησί της Αφροδίτης. Εγώ δεν ήμουν πιτσιρικάς ακόμα, 20, μόλις είχα φύγει από τη Φίνος Φιλμ, 26-27 χρονών. Και της είπαν ότι θα σε φωτογραφίσει ο Καβουγγιδάκος. Τότε είπα, ακόμα μην λέγανε Καβουγγιδάκο. Ο Πάρνης πήγε, της είπε, είναι ο Νίκος ο Καβουγγίδης, ήταν έφυγε από τη Φίνος Φιλμ. Καλός ήταν φωτογράφος. Λέει να του πεις να έρθει να μιλήσουμε. Εντάξει, δεν έχω αντίρρηση. Θα ρωτήσω και θα μάθω, αλλά να έρθει να μιλήσουμε στο σπίτι. Ο ρόλος της στο νησί της Αφροδίτης ήταν, έπρεπε να κάνει μία 60-65, εκεί το βία. Πάω στο σπίτι της στο Λυκείο, είχα ραντεβού 7 η ώρα το απόγευμα. Χτυπάω την πόρτα, ήταν μισάνοιχτη, ανοίγω. Στο βάθος βλέπω μια βιενέζικη καρέκλα, έτσι ξέρεις, κουνιστή, να πλέκει η Παξινού. Αλλά η αίσθηση που μου έδωσε από μακριά μου, βέβαια, ότι έχω απέναντί μου μια 90 χρονό, ξέρω εγώ πόσο ήταν, σκυφτή, καμπουριασμένη. Πέρασε, μου λέει. Εγώ λέω, ρε Παναγία μου, τώρα τι θα γίνει με αυτήν, ναι. Αμέσως άρχισε ο προβληματισμός, πώς θα γίνει αυτή η γυναίκα 60-65 στο σενάριο. Πιες, μου λέει, καφέ, πήραμε το καφεδάκι, κάθομαι, άρχισε να μου λέει ιστορίες για το Ρόκο, για το Λουκίνο, το Βισκόντι εννοούσε, ο Λουκίνο έτσι, ο Λουκίνο αλλιώ. Εγώ συνέχεια το μυαλό μου ήταν πώς θα γίνει αυτή τώρα 60. Συζητήσαμε, εντάξει. Πάμε στο γύρισμα πρώτη μέρα στα Σπάτα, σε ένα σπίτι αγροτικό εκεί που ήρθε τώρα αυτή την Κύπρο. Μια σκάλα ανέβαινε, καμιά κουσταριά σκαλιά. Λέω, κυρία Παξινού, δεν έχω ανάγκη από πρόβες, σας παρακαλώ πολύ. Εγώ με τη μηχανή θα το πάω. Δεν έχει, Νικολάκη, θα το κάνω πρόβα, θα το δεις. Μα σας παρακαλώ, όχι, θα κάνω την πρόβα. Έκανε την πρόβα, είναι τα σκαλιά. Αλλά η αίσθηση που μου έδινε ήταν, 2,80 ξέρω εγώ. Με ζούσαν τα φίδια. Λέω τώρα τι θα γίνει, πήγαινε τσάκου τσούκου εκεί πάνω τα σκαλιά. Αφού γίνανε πρόβες, γίνανε όλα έτοιμοι, πάμε. Ήταν το τράβελινγκ από εκεί και έβγαινε, ξεπρόβαλε εκεί με κάτι που τις δουλεύανε μαζί της για να έρθει στο γιο της εκεί να μιλήσει. Ήταν μια κίνηση της σύνθετη και ξεπρόβαλε από κάπου. Και περίμενα με τη μηχανή εγώ να έρθει, στηθήκαμε, πάμε κλακέτα, γυρίζουμε. Βγαίνει η Παξινού και εγώ έχω παγώσει από μέσα τη μηχανή, γιατί ξαφνικά η γυναίκα που έβλεπα προηγουμένως στα γυρίσματα, στις πρόβες, στο σπίτι της, έχει μεταμορφωθεί, έχει φύγει το σκυρτό της, είχε μαγειρευτεί, εντωμεταξύ εγώ φόρτιζα, ετοιμάζαμε τη σκηνή, είχε μαγειρευτεί και ξαφνικά είδα πραγματικά μία εξιντάρα. Τα χάσα στην κυριολεξία δηλαδή. Πάμε. Τα σκαλιά τα ανέβηκε φορτσάτη. Στοπ, καταπληκτικά, πολύ καλή, ωραία. Έρχεται η Κατίνα σε μένα. Πάμε, λέει, πιο εκεί να σου πω. Με καλιάζει έτσι και πάμε στη γωνία. Μου λέει, κοίταξε να δεις. Θέλω κάθε φορά που τελειώνει το πλάνο να με κοιτάς. Και αν σου αρέσει, θα μου λες εντάξει. Αν δεν σ' αρέσει, θα μου πεις άλλη μία. Θα μου κάνεις το μάτι. Εσύ για μένα είσαι ο πρώτος θεατής.